Είμαστε εδώ. Στόχος είναι να λύνουμε γρηγορότερα τα προβλήματα, ήταν το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην πληγήση από τον Ντάνιελ Θεσσαλία. Ένα χρόνο μετά την καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε με την Επιτροπή Ανασυγκρότησης της Φαρκαδόνας, έχει δώσει εντολή για επιτάχυνση των διαδικασιών. Με το ευρύτερο σχέδιο να προβλέπει δαπάνες ύψους 3 δις ευρώ. Εάν αυτή η φυσική καταστροφή δεν έβρισκε την ελληνική οικονομία σε μια φάση ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Επειδή πατάμε καλά στα πόδια μας, είμαστε σε θέση σήμερα να έχουμε ήδη δαπανήσει 650 εκατομμύρια. Συνολικά έχουμε αποδείξει ότι είμαστε εδώ, είμαστε στο πεδίο, αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Η μεγάλη μας υποχρέωση είναι η συνολική θωράκιση, ώστε όταν θα έχουμε μια επόμενη μεγάλη νεροποντή να μην μένετε εξάγρυντοι, να γνωρίζουμε ότι το σύστημα δουλεύει. Η παρεμβάση για την ανασυγκρότηση της περιοχής είναι ήδη σε φάση υλοποίησης. Σπίτια. Απόλυτη προτεραιότητα. Μου φαίνεται παράλογο να υπάρχουν σπίτια στη Φαρκαδόνα και τα οποία να μην μπορούμε, κύριε Περιφερειάρχα, σε συνεννόηση να τα αξιοποιήσουμε και να τα δώσουμε, να τα φτιάξουμε άμεσα με κριτήρια τα οποία εσείς θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε, να τα πάρουν άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους. Στο πλαίσιο της περιοδίας του βρέθηκε και στη Μεταμόρφωση, όπου συνομίλησε με κατοίκους για τη μετεκατάστασή τους. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα να φτιάξουμε την νέα μεταμόρφωση σε χώρο ο οποίος έχει ήδη προσδιοριστεί, έχει γίνει μια σημαντική δουλειά. Αμέσως μετά επισκέφθηκε το Πρωτοδημοτικό Σχολείο Φαρκαδόνας, στο οποίο υλοποιούνται εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, και εγκαινίασε τα κέντρα υγείας στο Μουζάκι και στον Παλαμά, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως. Είναι μία ακόμα απόδειξη μετά το κέντρο υγείας το οποίο εγκαινιάσαμε και στον Παλαμά, ότι η κυβέρνηση αυτή στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά στηρίζει πρωτίστως την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα επισκέφθηκε το νέο κέντρο κτηματογράφησης στη Λάρισα, όπου παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τον ψηφιακό έλεγχο εγγράφου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μια διαδικασία που έπαιρνε πάνω από 2 ώρες και πλέον χρειάζεται μόλις 5 λεπτά. Ένα όνειρο, θα λέγα, αιώνα για τη χώρα, θα γίνει πράξη πια. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιατί είναι δουλειά που γίνεται στο κτηματολόγιο. Το κτηματολογικό γραφείο της Λάρισας ακολούθησε το παράδειγμα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας την παραγωγικότητά του κατά 300% σε σχέση με πέρσι. Έχουμε μεταφερθεί ήδη στην Θεσσαλία και στην πολιτική μας συντάκτρια, την Γεωργία Σκιτζή, η οποία παρακολουθεί τις επαφές του Πρωθυπουργού. Γεωργία, τι περιλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης σε φράγματα, υποδομές αλλά και έργα υδρονομίας? Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, όπως βλέπετε πίσω μου, στο Δημαρχείο Κιλελέρο, όπου αυτή την ώρα έχει ήδη ξεκινήσει η εκδήλωση όπου παρουσιάζεται το σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας. Να πούμε, Απόστολε, σε ποιους άξονες εδράζεται το σχέδιο αυτό, έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό. Ξεκινώντας, να σας πω, ένας και βασικός άξονας είναι τα μεγάλα έργα υποδομής. Και όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτά περιλαμβάνονται τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα φράγματα, είναι κάτι το οποίο συζητείται εδώ αυτή την ώρα. Επίσης, η αναβάθμιση των μελετών τόσο για την αντιπλημμυρική θωράκιση όσο όμως και για το μεγάλο θέμα που δεν είναι άλλο από τη λειψιδρία. Και αυτό γιατί, όπως ήδη εδώ ακούστηκε, απαιτείται αναβάθμιση, επικαιροποίηση των προμελετών, καθώς αυτές είχαν εκπονηθεί πριν από την μεγάλη αυτή κακοκαιρία, την καταστροφική κακοκαιρία του Ντάνιελ. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι με βάση και τις νέες συνθήκες, την κλιματική αλλαγή απαιτείται και αυτό θα γίνει η επικαιροποίηση. Ένας ακόμη άξονας, η νέα στρατηγική διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας. Επίσης, η κρατική αρρωγή, η στεγαστική συνδρομή, καθώς και η περαιτέρω στήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ του σχεδίου θα πρέπει να πούμε, Απόστολε, ότι αυτό περιλαμβάνει την έναρξη της κατασκευής της διόρυγας στην Γυρτόνη με σκοπό την μεταφορά του νερού στον ταμιευτήρα της Κάρλας. Τα βασικά έργα είναι οι μελέτες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτά της Κάρλας, της διόρυγας Γυρτόνη Κάρλας, καθώς και των φραγμάτων πύλης Μουζακίου. Όσον αφορά στο νερό, και τι λένε εδώ ότι θα επιτευχθεί με αυτό το μεγάλο σχέδιο? Μάλιστα, είναι ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα επιτευχθεί η περαιτέρω θωράκιση της περιοχής, αλλά βεβαίως και η μείωση του κόστους που προκαλείται από τις φυσικές καταστροφές, δηλαδή τις πλημμύρες. Και βεβαίως έτσι θα καταφέρουν να ενισχυθούν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, η αγροτική παραγωγή, το μεγάλο θέμα της άρδευσης, καθώς θα υπάρχει ορθολογικότερη διαχείριση του νερού και μείωση των απολειών. Είναι κάτι που το άκουσα και πριν από λίγο, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλο, καταλαβαίνουμε, θέμα με το νερό και εδώ στην Θεσσαλία. Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να σας πω
ότι κατά τη διάρκεια των επισκέψεων νωρίτερα, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε του Πρωθυπουργού, τόσο στην Φαρκαδόνα όσο όμως και στον Πάλαμα, μερίδα κατοίκων προχώρησε σε διαμαρτυρίες, ενώ και εδώ που βρισκόμαστε, στη Νίκαια, πριν από λίγο, μπλόκα αγροτών αντέδρασε ζητώντας άμεσες αποζημιώσεις, Απόστολε. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια από τους κατοίκους που επλήγησαν ένα χρόνο πριν. Γεωργία Σκιτζή, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.